Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Γιώτα και σήμερα έχουμε επιτέλους τα tops and flops του Φεβρουαρίου και Μαρτίου μαζί 2019. Τώρα, αν ακούτε έναν περίεργο ήχο στο background, όχι, δεν χάνετε λάδια, ναι, υπάρχει ένας λευκός ήχος ρε παιδί μου, ένα χσσσσ. Μπορεί και να μην τον ακούτε γιατί θα προσπαθήσω να τον επεξεργαστώ. Εάν και πάλι τον ακούτε, να ξέρετε ότι κοιμάται η κόρη μου και αγαπάει τον συγκεκριμένο λευκό ήχο, οπότε δεν μπορώ να το αλλάξω. Αν θες να δεις βίντεο, αδερφούλη μου, πρέπει να κάνεις και κάποιες θυσίες. Λοιπόν, να μην μακρηγορώ γιατί είναι πάρα πολλά τα προϊόντα και ευτυχώς περισσότερα, πολλά περισσότερα tops από ό,τι flops, οπότε πάμε στο βίντεο. Μου σήμερα είναι το κλασικό look της μαμάς ή της βιαστικής αυτινής που δεν έχει πολύ χρόνο και ό,τι φοράω στο πρόσωπο μου πραγματικά θα το δεις σήμερα σε αυτό το καλάθι, το έκανα επίτηδες έτσι. Θα ξεκινήσω όμως με προϊόντα περιποίησης ή προϊόντα για τα μαλλιά ή έχω ακόμα και ένα εργαλείο, πρώτη φορά στη ζωή μου έχω κάποιο εργαλείο εδώ πέρα γιατί συνήθως δεν βολεύω με εργαλεία, με tools μαλλιών ή ομορφιάς και θα ξεκινήσω κιόλας με αυτό. Είναι μια ισιωτική, έχει υπέροχο χρώμα, είναι από την εταιρεία Coriolis. Είναι αυτό εδώ πέρα το μηχάνημα. Αυτό εδώ πέρα το μηχάνημα το είδα στο κομμωτήριο το Theta Salon, το οποίο μου ίσιωνε η κοπέλα τα μαλλιά και μου άρεσε αρχικά το χρώμα. Μετά είδα το πόσο λεπτό είναι, γιατί εγώ θέλω κάτι το οποίο να έχει και λεπτή πλάκα και για να ισιώνει, αλλά για να μπορώ να κάνω και αυτό το κύμα, το ελαφρύ κύμα, γιατί η μπούκλα ιστημένη δεν μου αρέσει. Και μου κίνησε την περιέργεια. Μετά έστειλα μήνυμα στην κοπέλα, στην Ξανθή, η οποία εργάζεται στον Θοδωρή, για να τη ρωτήσω ποια ήταν η μασιά με την οποία μου ίσιωσε τα μαλλιά. Και την βρήκα. Την βρήκα σε ένα κομμωτήριο ή σε ένα μαγαζί με κομμωτηριακά είδη στην Κρήτη, νομίζω. Θα σας βάλω εννοείται link από κάτω, όπως κάνω πάντα με όλα τα προϊόντα. Κόστησε νομίζω 45 ευρώ, αλλά είναι τρομερή. Μπορείς να ρυθμίσεις την θερμότητα. Έχει κουμπάκι on-off. Ναι, και κάνει τη δουλειά της τέλεια. Για να καταλάβεις, εγώ δεν το είχα ποτέ με τα μαλλιά και δεν ίσιωνα ποτέ τα μαλλιά μου μόνη μου, ειδικά από την ταλαιπώρια την οποία είχαν τραβήξει. Όσο με βλέπετε καιρό θα το γνωρίζετε. Και τώρα πραγματικά τα καταφέρνω και τα καταφέρνω και τα αφήνω και 3 και 4 μέρες και δεν παθαίνουν τίποτα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. Εννοείται, ένα τέτοιο εργαλείο πάντα μπορεί να σου καταστρέψει ουσιαστικά το μαλλί, οπότε θέλει ελεγμένη και προσεκτική χρήση, αλλά είναι πραγματικά ένα εργαλείο που αξίζει και πιστέψτε με, παρόλο που δεν το έχω με τα μαλλιά, έχω αγοράσει πολλά τέτοια εργαλεία. Μιας και ανέφερα την Απιβίτα, πάμε σε 2 διαφορετικά προϊόντα της Απιβίτα, έχω και ένα τρίτο. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παίρνουμε συμπληρώματα, λόγω του ότι το μωρό τρέφεται από εμάς, οπότε χρειαζόμαστε τις διπλάσιες βιταμίνες και τα διπλάσια συμπληρώματα από ό,τι στην πραγματικότητα. Μπορεί να καταλάβει κανείς όταν πια γεννήσει ότι μπορεί να έχει μια έντονη τριχόπτωση. Εγώ δεν το έχω αυτό. Μία γιατί δεν έκοψα όλα τα συμπληρώματα, δεύτερον γιατί θυλάζω και τρίτον γιατί χρησιμοποιώ τα Women's Tonic Shampoo της Apivita, τα οποία είναι το νοτικά σαμουάν κατά την τριχόπτωση για γυναίκες. Και παίρνω και το Hair Loss Night Serum. Αυτά λοιπόν τα απέκτησα εγώ πολύ πριν γεννήσω και ξεκίνησα να τα χρησιμοποιώ στον ένατο μήνα, διότι ήξερα ότι όλες οι φίλες μου που γέννησαν, παρόλο που δεν κόψανε όλα τα συμπληρώματα, θυλάζαν, δεν θυλάζαν, είχαν πάρα πολύ έντονη τριχόπτωση και εγώ αυτό το φοβόμουνα. Έχει μέσα υποφαές και δάφνη και πραγματικά τελείωσα όλο το σαμπουάν και σχεδόν όλο το night serum, δεν ξέρω σε πόσο καιρό, σε 3 μήνες. Καλά, το σαμπουάν το τελείωσα πολύ πιο γρήγορα. Το night serum όμως σε 3 μήνες. Είναι ένα serum, ένα σωρός της νύχτας, τον οποίο τον βάζεις στο κεφάλι σου 2 με 3 φορές την εβδομάδα και κοιμάσαι με αυτόν και μετά λούζεσαι. Μετά λοιπόν χρησιμοποιούσα αυτό το σαμπουάν. Πραγματικά δεν είχα σχεδόν καθόλου μα καθόλου τριχόπτωση. Δεν πέφτουν τα μαλλιά μου. Παίρνω πια μόνο φολικό οξύ και σίδηρο και λίγη βιταμίνη D, αλλά όχι σε καθημερινή βάση. Αυτά βέβαια τα παίρνω για τον θυλασμό. Δεν θα τα κόβω μαχαίρι βέβαια. Ξαναλέω, λόγω της τριχόπτωσης και γενικότερα της όλης κατάστασης για να μην πάθει το σώμα σοκ. Όταν γεννήσεις πια, έχω κόψει όμως το μαγνήσιο, έχω κόψει το ασβέστιο και πραγματικά δεν βίωσα καμία τριχόπτωση. Και πιστεύω πραγματικά ένας λόγος στον οποίο οφείλεται αυτό είναι το σαμπουάν της Απιβίτα. Και μιας και μιλάμε για την Απιβίτα, έχω 2 αγαπημένες Express Beauty μάσκες. Τις έχω δοκιμάσει όλες, μου τις έχουν στείλει όλες και κόλλησα με αυτές εδώ. Είναι το step 1 και το step 2. Είναι η Detox Pumpkin μάσκα προσώπου με κολοκύθα για αποτοξίνωση και στο καπάκι κάνεις το step 2, τη μάσκα προσώπου με φραγκόσικο για ενυδάτωση και καταπράινση. Συγγνώμη, τώρα αν τονίζω κάτι διαφορετικά ή λάθος, περισσότεροι θα ξέρετε. Είναι αυτές εδώ οι 2 οι μάσκες και πραγματικά βλέπω ότι κάνουν δουλειά κάθε φορά που τις χρησιμοποιώ. Το κάνω 2 φορές την εβδομάδα, 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Πρώτα το step 1, μετά το step 2.
Πρώτα χρησιμοποιώ ένα scrub, ένα καινούριο scrub στην συλλογή μου, θα σας το δείξω σε λίγο. Δεν είναι καθημερινό scrub, είναι από τα πιο ισχυρά scrub. Για καθημερινό scrub χρησιμοποιώ αυτό της Origins και μετά χρησιμοποιώ αυτές εδώ τις μάσκες. Και πραγματικά βλέπω βελτίωση στο δέρμα μου και εκείνη τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα, επειδή τα φημίζεται για τις μάσκες της Express Beauty και εγώ έχω αγοράσει όλο το pack και μου στείλανε και όλο το pack στο σπίτι πρόσφατα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, σας λέω, δοκιμάστε τες, αξίζουν τον κόπο. Φτάνουμε σε νέο απόκτημα. Είναι το Rice Gelato, το Scrub Pack της Beauty Drugs. Αυτό μου το στείλανε στο σπίτι. Πάντα έρχονται με μια σπατουλίτσα. Κάτι το οποίο εγώ πάντα χάνω και ποτέ δεν χρησιμοποιώ, αλλά αν το σκεφτείς είναι πάρα πολύ ωραίο για την υγιεινή, γιατί δεν είναι ωραία να χώνουμε τα δάχτυλά μας, γιατί μπορεί να έχουν μικρόβια και κάτω από τα νύχια. Οπότε είναι πάντα μια πολύ καλή λύση να χρησιμοποιούμε αυτό. Έβαλα σαν στόχο να μην το χάσω. Το Rice Gelato λοιπόν είναι ένα scrub προσώπου της Beauty Drugs. Δεν ξέρω αν είναι καινούριο, στη συλλογή μου είναι καινούριο. Το έχω χρησιμοποιήσει 4 ή 5 φορές και πραγματικά είδα ότι κάνει δουλειά. Υπάρχει πάντα ένα θέμα με τα scrub. Ή θα δω κατευθείαν ότι έχω κατευθείαν ξηροδερμία, γιατί τα scrub αφαιρούν τα περίσσια, τέλος πάντων, υπολείμματα του δέρματος, ξηρά σημεία, κάνουν απολέπιση τέλος πάντων. Σωστά το λέω. Απολέπιση κάνουν και τα ψάρια και τα φίδια και οι σαύρες. Συγγνώμη, εγώ και τα ελληνικά. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα ειδικό λεξιλόγιο γιώτας. Τέλος πάντων, αφαιρούν τα νεκρά κύτταρα τα scrub. Και αυτό εδώ πέρα μου άρεσε πάρα πολύ η υφή του και η σύστασή του. Είναι σαν μαστίχα, σαν αυτή τη μαστίχα που βάζαμε στο κουτάλι όταν ήμασταν μικροί και την τρώγαμε. Λοιπόν, είναι σαν τη βανίλια αυτή. Έχει μέσα πάρα πολύ λεπτούς κόκκους, ίσα ίσα τόσο σκληρούς όσο πρέπει για να μην ερεθίζουν το δέρμα. Έκανε την απολέπιση που πρέπει χωρίς να μου προκαλεί ερεθισμό, γιατί εδώ πέρα από τότε που ήμουν έγκυος και έπειτα έχω πάντα έντονη κοκκινίλα και έντονο ερεθισμό με κάποια προϊόντα. Δεν μου το προκάλεσε αυτό, κάνει την απολέπιση που πρέπει. Το χρησιμοποιώ πια και αυτό 2-3 φορές την εβδομάδα, όχι παραπάνω. Δεν ξέρω βέβαια πόσο συνιστάται, για να είμαι ειλικρινής δεν το διάβασα, αλλά ήξερα ότι δεν είναι καθημερινό scrub, εκτός και αν κάνω λάθος. Δεν νομίζω όμως, γιατί τα καθημερινά scrub είναι λίγο πιο μαλακά. Αν μπορώ να σας το δείξω κιόλας χωρίς να γίνω χάλια. Είναι λοιπόν αυτό εδώ πέρα, είναι έτσι, σαν την βανίλια σας λέω. Και μυρίζει, λοιπόν, μυρίζει σαν μπρίτσλ. Έχετε δοκιμάσει ποτέ μπρίτσλ? Ναι, είναι περίεργο αυτό που σας λέω. Και όμως μυρίζει τέλεια. Πρέπει να το δοκιμάσετε επιγόντως. Και τελευταίο προϊόν περιποίησης, είναι και αυτό σχετικά καινούργιο, το χρησιμοποιώ τις τελευταίες 2 εβδομάδες, είναι το Genius Liquid Collagen Lip από την εταιρεία Algenist. Αυτό εδώ πέρα το πήρα από το Cult Beauty. Είναι ένα αρκετά ακριβό προϊόν. Είναι λοιπόν ένα προϊόν το οποίο λέει ότι έχει μέσα υαλουρονικό, έχει μέσα κολαγόνο και βοηθάει στην σύσφυξη των χειλών. Γιατί ξέρετε ότι δεν γερνάμε μόνο, δεν κάνουμε ρητίδες μόνο σε όλο το πρόσωπο. Κάνουμε ρητίδες και στα χείλη, ειδικά αυτοί που καπνίζουν. Προσέξτε το. Δεν καπνίζω, όχι, αν είναι αυτή η απορία σας. Λοιπόν, και αυτό εδώ πέρα, αν δείτε, είναι ένα διάφανο πράγμα και έχει μικρομπυλίτσες κίτρινες μέσα. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πιάσει αυτό η κάμερα τώρα. Είναι ένα αρκετά ακριβό προϊόν, δηλαδή το πήρα στην αρχή με επιφύλαξη και έλεγα Χριστέ μου, θα είναι άλλο ένα τριαντάρι. Ναι, καλά ακούσατε. Τριαντάρι πεταμένο στη συλλογή μου, ελπίζω πως όχι. Και από την πρώτη φορά που το δοκίμασα, ενθουσιάστηκα. Έχω βαρεθεί να βάζω lip balm και τέτοια. Οι περισσότεροι θα το έχετε προσέξει ότι έχω πάντα ξηρά χείλη. Ναι, ενυδατώνω μου σωστά. Ναι, πίνω πολύ νερό. Δεν ξέρω σε τι οφείλεται αυτό. Έχω αρχίσει και ψιλοφοβάμαι κιόλας να χρησιμοποιώ διάφορα προϊόντα στα χείλη μου, γιατί βγάζω και πολύ συχνά έρπη. Αυτό μου έλυσε τα χέρια. Το χρησιμοποιώ σαν περιποίηση κάθε πρωί μετά την περιποίηση του προσώπου μου, είτε αυτό είτε όχι, και κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Έχει αρκετό προϊόν μέσα, το χρησιμοποιώ τις τελευταίες 2 εβδομάδες και πραγματικά δεν το βλέπω να μειώνεται, δεν ξέρω τι γίνεται, οπότε μάλλον αξίζει και τα λεφτά του και σαν ποσότητα. Μυρίζει βανίλα cupcake, δεν έχει αυτή την γλυτσερή την αίσθηση, το βάζεις και είναι σαν gel μαζί με γυαλουρονικό. Όσοι έχετε δοκιμάσει υγρό γυαλουρονικό θα ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάω. Βλέπω ότι ενυδατώνει τα χείλη μου και θα δούμε εάν βοηθάει και στις ρητίδες. Πραγματικά, δοκιμάστε το. Όσες θέλετε δηλαδή να θυσιάσετε κάποια χρήματα στην περιποίηση των χειλιών, γιατί όλοι το παραμελούμε κακά τα ψέματα. Παίρνουμε όλα τα προϊόντα περιποίησης, τα skincare, και ποτέ δεν δίνουμε βάση στα χείλη. Ούτε εγώ έδινα, τώρα ξεκίνησα. Πραγματικά πιστεύω ότι το σημερινό Tops & Flops είναι το πιο μεγάλο Tops & Flops που έχω κάνει. Και γιατί είναι 2 μήνες και γιατί έχω πάρα πολλά προϊόντα. Είναι όλο αυτό το καλάθι. Ναι, καλά βλέπεις, είναι όλο αυτό το καλάθι. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, έχω ξεχάσει ένα προϊόν περιποίησης προσώπου. Το φοράω αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή θέλω να σου πω ότι φοράω μπορεί και 5 προϊόντα στο πρόσωπό μου. Δεν φοράω foundation, μόνο concealer.
Και τα 5 τα έχω εδώ μέσα νομίζω. Ξεκινάμε με το Brightening Youth Glow Anti-Aging Color Correcting Glow Booster. Είναι της Charlotte Tilbury, είναι αρκετά ακριβό. Το έχω βάλει στην ρουτίνα περιποίησης. Την ρουτίνα περιποίησης την αλλάζω πάρα πολύ συχνά πια αφού του γέννησα, γιατί προσπαθώ να δοκιμάζω και για σας πολλά προϊόντα και για να δω τι είναι καλό για μένα. Έχω ξαναεπιστρέψει σε μια ρουτίνα την οποία την είχα και παλαιότερα βέβαια. Έχω βάλει μόνο αυτό εδώ το προϊόν επιπλέον, το οποίο δεν το χρησιμοποιούσα παλαιότερα. Φοράω πια την Magic Eye Cream της Charlotte Tilbury ξανά και την Magic Cream προσώπου, γιατί είναι λίγο πιο παχύρευστη και έχω αλλάξει λίγο την επιδερμίδα μου, έχω κάνει πιο έντονη ξηρότητα σε κάποια σημεία. Και από πάνω φοράω αυτό το Brightening Youth Glow. Αυτό είναι ένα προϊόν λοιπόν που μπορείς να το βάλεις μόνο του και κάτω από το foundation σου. Δεν το φοράω κάτω από το foundation πάρα πολύ συχνά, το φοράω όμως πάρα πολύ συχνά μόνο του, γιατί δεν φοράω foundation ούτε και τώρα. Από ό,τι βλέπεις. Αυτό που προσφέρει λοιπόν το συγκεκριμένο το προϊόν είναι πάρα πολύ ωραία γυαλάδα, λάμψη και φωτεινότητα στο πρόσωπο χωρίς να κάνεις τίποτα. Βάζεις μόνο αυτό κάτω από πάνω μάλλον από τα προϊόντα τα προηγούμενα και έχεις μια πάρα πολύ ωραία φυσική γυαλάδα. Έχει μέσα πάρα πολύ απαλό μικρό περλέ φινίρισμα, οπότε σου χαρίζει αυτή την ωραία την λάμψη και λειτουργεί και σαν περιποίηση στο πρόσωπό σου. Δεν ξέρω αν λειτουργεί το ίδιο καλά αν φορέσεις άλλα προϊόντα από κάτω, αλλά φαντάζομαι πως ναι, γιατί στο site από κάτω λέει ότι μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις από κάτω, δεν χρειάζεται να τα δικά της τα προϊόντα, απλά μπορεί να λειτουργεί ένα τσίκ παραπάνω καλύτερα αν φοράς τα δικά της προϊόντα από κάτω. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο, δοκιμάστε το. Δεν μου προκαλεί καθόλου λιπαρότητα γιατί συνεχίζω στο ταφ και είμαι λιπαρή. Θα προχωρήσουμε σε foundation. Έχω δύο foundation σήμερα που θέλω να σας δείξω. Το πρώτο foundation, το οποίο τελικά κατάφερε και μπήκε εδώ πέρα, θέλω να σας πω ότι και αυτά τα δύο τα foundation, πρώτη φορά που τα δοκίμασα, ήμουν έγκυος, τελείως διαφορετικές συνθήκες, θα μπαίνανε στα flops. Εάν δεν συνέχιζα δηλαδή να τα χρησιμοποιώ, ήμουν σίγουρη ότι θα τα έβαζα στα flops. Ειδικά αυτό που θα σας δείξω τώρα. Είναι το Laura Mercier, το Flawless Lumiere Radiant Perfecting Foundation. Γύρισα μάλιστα και ένα βίντεο full wear test, το οποίο το διέγραψα γιατί ήταν ένα χάλι στο τέλος. Δεν το διέγραψα όμως γι' αυτό, το διέγραψα γιατί εκείνη την ημέρα δεν αισθανόμουν πολύ καλά, φαινόταν στο βίντεο, ήμουν σαν την τρελή, βιαζόμουνα, τα μαλλιά μου πραγματικά φαινόντουσαν οι τρέσες παντού. Καλά, αυτό συνέβαινε συχνά όταν φορούσα τρέσες, τέλος πάντων, δεν ήταν βίντεο για να ανέβει στο YouTube. Ευτυχώς, γιατί τελικά είναι τελείως διαφορετικό το review σήμερα από ό,τι ήταν εκείνη την ημέρα. Το foundation αυτό λέει ότι έχει ένα luminous τελείωμα, ότι είναι αρκετά καλυπτικό, ότι όμως είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Τα κάνει όλα αυτά, πέρα από την κάλυψη, εγώ πρέπει να το χτίσω για να με καλύψει όσο θέλω, ωστόσο πια δεν φοράω και τόσο έντονη κάλυψη πια. Έχω τρεις αποχρώσεις, γιατί ένα το είχα αγοράσει μόνη μου πριν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα και δύο μου στείλανε από τα Αττικά η Laura Mercier. Έχω λοιπόν την 1-2 Vanille, την 1C1 Shell και την 3C1 Dune. Εγώ κάνω ανάμιξη μεταξύ του Shell και του Dune για να μου ταιριάξει 100% στο πρόσωπο. Το φοράω πια πάρα πολύ συχνά. Το φοράω βέβαια με το primer, μάλλον να πω κάτι άλλο. Έχω σταματήσει τα primer. Φοράω πια μόνο ωραία serum και ενυδατικά προϊόντα κάτω από το πρόσωπό μου και όχι τόσο πολλά primer, γιατί εν τέλει κατάλαβα ότι αυτό που χρειάζεται το δέρμα μου είναι σωστή ενυδάτωση και σωστά δέρουμ και σωστά αντιοξυδοτικά. Και όχι τόσα πολλά primer. Αυτό δεν ξέρω αν θα το συνεχίσω για πάντα. Είναι κάτι το οποίο το δοκιμάζω αυτό το διάστημα. Οπότε το συνδυάζω το συγκεκριμένο το foundation με το glow serum της Becca και μου κάθεται αψεγάδιαστα. Έχει διάρκεια, τα κάνει όλα τέλεια, ωστόσο επειδή ξαναλέω ότι εδώ στο ταφ είμαι λιπαρή, αυτό δεν σταμάτησε να συμβαίνει, μου χάζει μια λιπαρότητα εδώ στο ταφ. Δεν ξέρω δηλαδή αν κάνει για φουλ λιπαρά δέρματα, αλλά πραγματικά εμένα μου έχει κάτσει γάντι, είναι πάρα πολύ ωραίο, δίνει όση κάλυψη χρειάζεται, στρώνει ωραία, τα κάνει όλα ωραία. Πάμε και στο δεύτερο foundation σε αυτό το βίντεο σήμερα, το οποίο και αυτό θα έμπαινε σχεδόν στα flops. Αυτό λοιπόν το έχω φορέσει πάρα πολλές φορές, το φοράω και συχνά και σε καθημερινή βάση, το έχω βάλει και βράδυ και πρωί και όπως θέλεις εσύ. Μάλιστα το φοράω και στο προηγούμενο βίντεο, το οποίο θα είναι το τελευταίο βίντεο μακιγιάζ που ανεβαίνει σαν έγκυος. Θα ανέβουν μόνο κάποια declutters τα οποία τα γύρισα όταν ήμουν έγκυος και πια δεν μπορώ να τα ξαναγυρίσω γιατί έχω ξεφορτωθεί τα προϊόντα αυτά. Λοιπόν, αυτό το foundation δούλευε σε μένα και έγκυος και μη έγκυος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι το Infallible 24 Hour Fresh Wear. Στην αρχή δεν ήμουνα 100% σίγουρη γιατί λέει ότι είναι glowy κλπ. Αλλά σε μένα είχε κάπως ένα matte.
ένα λίγο πιο προς την πλευρά του matte foundation, φινίρισμα και γενικότερα μια δράση έτσι λίγο πιο matte. Εν τέλει όμως άπαξ καθότανε και γινόταν ένα με το δέρμα και το απορροφούσε το δέρμα μου και γινόταν ένα τέλος πάντων και δεν καθόταν τόσο πολύ στην επιφάνεια. Καταλάβαινα ότι έχει ένα πάρα πολύ ωραίο glowy τελείωμα, ωστόσο δεν με έκανε λιπαρή. Γενικότερα καθόταν τέλεια, η απόχρωσή του είναι αρκετά καλή γιατί ξέρετε έχω ένα θέμα με τις απόχρωσεις. Έχω την απόχρωση που το γράφει μωρέ. Την απόχρωση 110 Vanille Rose, είναι λίγο πιο προς την neutral πλευρά. Και ναι, τα κάνει όλα τέλεια, μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Ίσως μ' αρέσει και ένα τσικ παραπάνω από το άλλο το Infallible και εκείνο μ' αρέσει πολύ, αλλά αυτό ίσως μ' αρέσει λίγο παραπάνω. Και θα έλεγα ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό foundation από την ευρείας κατανάλωσης σειρά. Πάμε σε ένα προϊόν το οποίο είναι το δεύτερο προϊόν που φοράω σήμερα στο πρόσωπό μου μετά το Brightening Youth Glow της Charlotte Tilbury. Λοιπόν, σας είπα ότι δεν φοράω foundation, φοράω όμως concealer. Και τώρα μπορεί μερικοί να παρεξενευτείτε καθώς είναι ένα προϊόν το οποίο το έχω στην συλλογή μου αιώνες. Μπορεί αυτό το συγκεκριμένο προϊόν να το φοράω και 2 και 3 χρόνια. Δεν ξέρω αν το έχω δείξει ποτέ σε κάποιο κανάλι, ωστόσο το τελευταίο δίμηνο, ειδικά από τότε που έχω γεννήσει, είναι κάτι επίκαιρο. Είναι το Yves Saint Laurent, το YSL, γιατί με τα γαλλικά εγώ και τα γαλλικά είμαστε μαλωμένοι. Μαρία, πώς προφέρετε το YSL στα γαλλικά? Είναι η αδερφή μου η οποία μιλάει γαλλικά. Το παίρνω πίσω, είναι η αδερφή μου η οποία δεν μιλάει γαλλικά. Προσπάθησε. Yves Saint Laurent, όχι. Yves Saint Laurent, ναι. Yves Saint Laurent, ωραία. Λοιπόν, YSL για εμάς τους Αμερικανόφωνους. Από το Πευκόδα, ως πολύ καστροκυλικής. Λοιπόν, είναι το Touche Eclat, είναι το πολυφημισμένο παγκόσμια concealer. Δεν ξέρω αν θα το έλεγα concealer, παιδιά. Είναι κάτι το οποίο εμένα μου δίνει πάρα πάρα πολύ ωραία ενυδάτωση και λάμψη. Δεν το φοράω πάντα σαν concealer, μερικές φορές μπορώ να βάλω και λίγο NARS εδώ στον έντονο μαύρο κύκλο. Σίγουρα όμως θα το βάλω εδώ που θέλω λάμψη, εδώ και μερικές φορές θα το βάλω και εδώ. Σήμερα το έχω βάλει μόνο κάτω από τα μάτια μου με λίγο NARS, απειροελάχιστο NARS για τον κύκλο. Δεν έχω κάνει ιδιαίτερη κάλυψη, ήθελα λίγο να δείχνω απλά φρέσκια. Και είναι αυτό ακριβώς που σας λέω, θέλω απλά να δείχνω φρέσκια και αυτό εδώ το προϊόν το δίνει αυτό. Δίνει φρεσκάδα και σου δίνει, ρε παιδί μου, την αίσθηση ότι κοιμόσουν 10 ώρες όλη νύχτα. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ να πω ότι έχω το πιο δύσκολο μωρό στον κόσμο. Κοιμάται αρκετά. Υπάρχουν βέβαια και μέρες που θα ξυπνήσει κάθε ώρα. Υπάρχουν και μέρες που μπορεί να κοιμηθεί 6 ώρες σερί. Αυτό εδώ πέρα το προϊόν με κάνει να φαίνομαι σαν να κοιμάται κάθε βράδυ 6 ώρες σερί. Πραγματικά είναι ένα προϊόν το οποίο σίγουρα θα έχει μιλήσει όλος ο κόσμος σε αυτόν τον πλανήτη για το συγκεκριμένο προϊόν. Οπότε δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά. Αξίζει όμως να πω ότι το τελευταίο δίμηνο σίγουρα είναι στην καθημερινή μου ρουτίνα. Παναγία μου, ελπίζω να μην έχουμε φτάσει στο μισάωρο ήδη, γιατί έχω πάρα πολλά προϊόντα. Το καλάθι αυτό πραγματικά είναι ακόμα τελείως γεμάτο. Λοιπόν, προχωράω και θα προχωρήσω σε μια πούδρα η οποία πραγματικά έχει γίνει το αγαπημένο μου, η αγαπημένη μου πούδρα τον τελευταίο μήνα σίγουρα. Και μιλώ για την Fenty Beauty Pro Filter Powder στην απόχρωση Butter συγκεκριμένα. Είναι ό,τι πιο καλό έχει κυκλοφορήσει η συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν μπορώ να πω ότι έχει κυκλοφορήσει κάτι συγκεκριμένη εταιρεία το οποίο να μην μ' αρέσει, κάτι το οποίο όμως σίγουρα υπάρχει κάτι γιατί θα το δείτε σύντομα σε αυτό το βίντεο ακόμα. Αλλά τα περισσότερα προϊόντα της μακιγιάς, πέρα από αυτά τα sticks νομίζω, μου άρεσαν όλα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο αυτή η κοπέλα να μην το έχει κάνει σωστά στο μακιγιάζ της. Είναι όλα τα προϊόντα της ένα και ένα. Λοιπόν, είναι η απόχρωση butter, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη, πολύ ωραία κομψή συσκευασία. Είναι λίγο bulky και chunky για να ταξιδέψεις, ωστόσο εμένα δεν με χαλάει αυτό, θα ταξιδέψω σίγουρα. Έχει 28 γραμμάρια προϊόν μέσα, δεν είναι πάρα πολύ ακριβή και έχει την τέλεια απόχρωση, γιατί νομίζω είναι με αποχρώσεις, δεν είναι translucent, όχι νομίζω, είναι με αποχρώσεις. Εγώ έχω την απόχρωση butter, είναι τόσο λεπτόρευστη αυτή η πούδρα, δεν το ανοίγω τώρα γιατί αυτό είναι κλειστό, είχα ένα ανοιχτό και το έκανα δώρο στην αδερφή μου τη Λίζα που έφυγε στη Γερμανία και έχω το κλειστό τώρα. Πραγματικά δεν έχω λόγια για τη συγκεκριμένη την πούδρα. Είναι λεπτόρευστη, θέλει πάρα πολύ λίγη ποσότητα για να σετάρει. Σετάρει τέλεια, έχει ένα πολύ ωραίο velvet, βελούδινο τελείωμα φινίρισμα. Δεν ξεραίνει το δέρμα. Μπράβο. Τώρα θα με ρωτήσετε σίγουρα για το concealer. Μ' αρέσει και το concealer πάρα πολύ, αλλά δεν νομίζω να έπρεπε να το βάλω στο σημερινό βίντεο, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν είναι NARS, ας πούμε. Λοιπόν, προχωράω σε μία παλέτα και είναι της Benefit η Cheek Leader Bronze Squat Palette. Λίγα λόγια για τη συγκεκριμένη παλέτα, καθώς είναι μία παλέτα η οποία έχει μέσα 4 προϊόντα τα οποία είναι στο standard, πουλούνται τέλος πάντων και μεμονωμένα, μάλλον όχι, είναι 3. Το Hoola Caramel το βλέπω πρώτη φορά, συγγνώμη, μπερδεύομαι. Εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι ότι η συγκεκριμένη παλέτα τώρα μπήκε στα
tops μόνο και μόνο για ένα προϊόν εδώ μέσα και είναι το highlighter το cookie το οποίο φοράω αυτή τη στιγμή. Είναι ένα καινούριο highlighter το οποίο κυκλοφόρησε η Benefit. Δεν πωλείται μεμονωμένο ακόμα, μόνο μέσα σε αυτήν την παλέτα. Αλλά αν αγαπάς την Benefit και αν τα θέλεις όλα μαζί σε ένα, αξίζει να αγοράσεις μια παλέτα αυτή. Έχει δύο αγαπημένα ρούζ μέσα δικά μου, ειδικά το κοραλίστα είναι από τα πιο αγαπημένα μου ρούζ γενικότερα, όχι μόνο της Benefit. Έχει το Gold Rush και αυτό το αγαπώ πολύ. Έχει το Hoola Top Best Seller Bronzer και το Hoola Caramel, το οποίο σίγουρα για μένα θα είναι σκούρο, αλλά φαντάζομαι ότι για κάποιες άλλες εκεί έξω όχι. Αυτό το cookie όμως, ρε παιδιά, δεν νομίζω να έχει υπάρξει πιο εκτυφλωτικό highlighter ποτέ από την Benefit. Γενικότερα είναι από το πιο εκτυφλωτικό highlighter που έχω γενικότερα στην συλλογή μου. Δηλαδή, δείτε το λίγο αυτό το πράγμα. Είναι τόσο μεταλλικό, είναι τόσο βρεγμένο. Το φοράω αυτή τη στιγμή, το βλέπετε νομίζω, είναι τέλειο. Πραγματικά σας μιλάω, έχει μπει ήδη στα τρία top αγαπημένα μου highlighter. Όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι το νούμερο ένα highlighter μου. Ναι, είναι το Amrize της Anastasia. Το νούμερο 2 είναι αυτό. Και το νούμερο 3 είναι από μια παλέτα NARS. Συνεχίζω και σε τρία highlighter της MAC. Είναι η Hyper Real Glow παλέτα της MAC. Και έχω εγώ την Get Lit Like a Dream. Είναι αυτή εδώ πέρα. Έχει μέσα μία χρυσή απόχρωση και δύο έτσι λίγο πιο hollow. Αλλά ο λόγος που την έχω βάλει στα tops είναι επειδή ακριβώς δεν είναι hollow όπως το περίμενα να είναι. Όπως δηλαδή κάποιοι θα ξενέρωναν. Και ναι, εγώ ευτυχώς δεν ξενέρωσα γιατί δεν τρελαίνομαι τόσο πολύ με τα hollow. Αυτό που συμβαίνει με τη συγκεκριμένη παλέτα είναι ότι δεν είναι τόσο εκτυφλωτική και μπορείς να κάνεις πολύ ωραίο strobing από ό,τι βλέπουμε. Μ' αρέσει λοιπόν αυτά εδώ πέρα, τα χρώματα, να τα φοράω σε όλο μου το πρόσωπο σαν strobe για να δίνω έτσι μια λίγο πιο light λάμψη στις μέρες που δεν βάφομαι πάρα πολύ έντονα και μετά να παίρνω αυτήν εδώ την απόχρωση και να κάνω το αποκορύφωμα γιατί και αυτή είναι πάρα πολύ εκτυφλωτική. Το βλέπουμε εδώ. Καλά, δεν είναι σαν την cookie, αλλά είναι εκτυφλωτική. Δηλαδή, δεν στερείται σε τίποτα. Και ο λόγος λοιπόν που μου αρέσει αυτή η παλέτα είναι πρώτον γιατί έχει καθρεφτάκι, δεύτερον γιατί έχει δύο αποχρώσεις για μένα που μπορώ να κάνω strobe, δηλαδή να δώσω την τέλεια γυαλάδα στο πρόσωπό μου και μετά να δώσω εκτυφλωτικά σημεία σε κάποια σημεία που το θέλω εγώ. Μπράβο, Mac. Γενικότερα η MAC έχει πολύ ωραία highlighter από τα πιο καινούργια. Τα holiday highlighter της είναι όλα ένα και ένα. Έχω ξαναμιλήσει για αυτά. Και η παλέτα αυτή τα έχει. Θα συνεχίσω με άλλο ένα προϊόν της Benefit και είναι το 24 Hour Brow Setter. Είναι της Benefit το gel φρυδιών, το οποίο είναι διάφανο. Έχει ένα μπουρτσάκι πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο, γιατί από τη μία είναι σαν χτένα και από την άλλη είναι σαν μπουρτσάκι, δεν το βλέπετε μάλλον καλά αυτό τώρα. Από τη μία είναι σαν χτένα λοιπόν και από την άλλη είναι σαν μπουρτσάκι, μάσκαρα, σιλικονούχο. Ναι. Έχει καταφέρει και έχει γίνει το νούμερο ένα brow gel μου, έχει ξεπεράσει και τη Αναστάζια, καθώς έχει μια δράση μέσα την, η οποία ρε παιδί μου κάνει το φρύδι να κρατιέται ακόμα λίγο παραπάνω ώρα από τη Αναστάζια και δεύτερον γιατί έχει αυτό το χτενάκι το οποίο πραγματικά με βοηθάει και δεν είναι αυτό το μπουρτσάκι της μάσκαρας το κλασικό, είναι το σιλικονούχο και με κάνει πραγματικά να μπορώ να τα χτενίσω και να τα κρατάω ψηλά. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν φαίνεται. Αλλά τα κάνω λίγο πιο φυσικά και λίγο πιο feathery. Καλά, σήμερα δεν είχα πάρα πολύ χρόνο γενικότερα, αλλά πραγματικά είναι super duper wow. Όταν μου το στείλανε, έλεγα, οκ, άλλο ένα brow gel. Όταν το δοκίμασα, έλεγα, το ξαναδοκίμασα. Από τότε έχει γίνει το νούμερο ένα brow gel. Μπράβο. Να σημειώσουμε όμως ότι είναι και λίγο πιο ακριβό από τη Αναστάζια. Αυτός ο λευκός ήχος σίγουρα θα έχει γίνει συνήθειά σου και δεν θα τον ακούς πια, ε. Λοιπόν. Προχωράμε με δύο προϊόντα έκπληξη, είναι και τα δύο της Urban Decay, πραγματικά όμως είναι δύο προϊόντα έκπληξη, καθώς τη μία την αγόρασα τελευταία στιγμή, χωρίς να είναι στα άμεσα πλάνα, ούτε να την αγοράσω, αλλά ούτε και να τη χρησιμοποιήσω και σίγουρα όχι να την κάνω go to παλέτα μου, σίγουρα όχι, και την άλλη μου τη στείλανε και χρωματικά ούτε και αυτή ήταν στα άμεσα σχέδια να γίνει go to παλέτα μου, μάλλον ειδικά αγαπημένη. Θα μιλήσω όμως για μια πολύ επίκαιρη. Είναι η Urban Decay Naked Reloaded παλέτα. Είναι η παλέτα η οποία μοιάζει πάρα πολύ με την Sultry και η φίλη μου η Γιούλη, sorry αν κάνω spoiler alert αυτή τη στιγμή, θα τη ρωτήσω πρώτα πριν το ανεβάσω, αλλιώς θα το κόψω. Θα την κάνει βίντεο μαζί με την Sultry γιατί ναι, πραγματικά μοιάζει πολύ με την Sultry. Ωστόσο, ποιοτικά είναι πολύ καλύτερη από την Sultry, η οποία Sultry και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν παλέτα και νομίζω τα κατάφερε και εκείνη σε βίντεο top. Αυτή όμως είναι ένα τσικ καλύτερη. Λοιπόν. Έχει μέσα τα πιο ωραία μεταλλικά της Urban Decay ως τώρα. Ναι, τολμάω και το λέω. Σας βάζω εδώ τα swatches που έχω κάνει για να μην λερωθώ τώρα γιατί θα χάσουμε και χρόνο και θα ξυπνήσει το μικρό μου πιρανχάκι να φάει. Έχει μέσα βουτυρένια ονειρεμένα μάτς. Έχει μέσα πάρα πολύ ωραία μεταλλιζέ.
Είναι μια παλέτα η οποία δεν μοιάζει ωστόσο με την προηγούμενη κλασική naked παλέτα την οποία κατήργησαν, την βάζω εδώ να τη δείτε, αλλά μοιάζει με την σότρη. Δεν έχει καμία σημασία, είναι τέλεια. Αν χρειάζεσαι λοιπόν μια παλέτα με τέτοιες αποχρώσεις για την καθημερινή σου χρήση ή για τα smoky look σου, είσαι εδώ, πραγματικά αξίζει να την αγοράσεις. Είναι από τις λίγες φορές που χρησιμοποίησα μια παλέτα. Λίγες φορές, δεν μου έκανε κανένα πρόβλημα, κανένα μπάλωμα, τέλειο blend και το λέω με τόσο σιγουριά. Μπορείς να την αγοράσεις. Είναι approved. Θα μιλήσουμε και για την δεύτερη παλέτα, η οποία είναι λίγο πιο ιδιόρυθμη, λίγο πιο ιδιότροπη. Έχει μέσα, εννοείται, τα basic, αλλά έχει μέσα και δύο αποχρώσεις οι οποίες είναι παράξενες. Τι εννοώ, είναι αυτή εδώ πέρα, είναι η Detour, είναι τέλεια για ταξίδια, γιατί μπορείς να κάνεις ένα βραδινό σου look, αν πας ένα τριήμερο, ρε παιδί μου, και να μπορείς να κάνεις και τα καθημερινά σου τα look. Έχει μέσα 8 μόνο αποχρώσεις, έχει μέσα καθρεφτάκι, είναι από τις Born to Run, αλλά λέγεται On the Run, γιατί είναι λίγο πιο μικρή και compact. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι μία συγκεκριμένη απόχρωση, όχι, δεν μπήκε στα τόψη για μία συγκεκριμένη απόχρωση μόνο, αλλά μία συγκεκριμένη απόχρωση με έκανε να την δοκιμάσω λίγο παραπάνω. Είναι ένα λευκό με υποτόνο πράσινο τυρκουάζ, το οποίο το είχα χρησιμοποιήσει εγώ σε ένα βίντεο σαν inner corner highlight. Είναι αυτό εδώ πέρα. Και μετά δοκίμασα την παλέτα ολόκληρη και μετά ξανά την χρησιμοποιώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο duochrome inner corner highlight, τέλειο θα έλεγα, και όπως και στην άλλη την παλέτα, όλες οι αποχρώσεις δουλεύουν και κάνουν τέλειο blend εδώ μέσα. Οπότε, εάν είσαι εδώ και δεν είσαι άνθρωπος που χρησιμοποιεί πάρα πολλές σκιές και θες λίγο μια πιο compact παλέτα, μπορείς να πάρεις αυτήν. Γιατί ξαναλέω ότι έχει μέσα τις matte, τις καθημερινές σου αποχρώσεις και σου δίνει και δύο pop of color και εννοείται δύο μεταλλιζέ αποχρώσεις, αν θες να είσαι λίγο πιο basic για να τις βάλεις σαν σκιά, ρε παιδί μου, στο κινητό σου βλέφαρο και να πας. Να βγεις και να περάσεις καλά, ρε παιδί μου. Ή απλά να κάτσεις μες στο σπίτι και να κοιτιάσεις τον καθρέφτη και να λες κούκλα είμαι σήμερα. Και μιας και είμαστε στην Urban Decay, θα παραμείνουμε στην Urban Decay και είναι άλλο ένα προϊόν έκπληξης το οποίο το αγόρασα πρόσφατα, το φοράω και σήμερα. Είναι το Brow Blade της Urban Decay, είναι ένα προϊόν για τα φρύδια. Ξέρετε ότι συχνά δεν βάζω προϊόντα για τα φρύδια όσον αφορά το βάψιμο του φρύδιου, όχι το setting κλπ. Δεν μπαίνουν πολύ εύκολα προϊόντα για τα φρύδια στις δικές μου τις ρουτίνες. Νούμερο 1 είναι της Anastasia του Deep Brow Pomade. Νούμερο 2 είναι της NYX αυτό το Precision Brow Pencil. Νούμερο 3 είναι της Benefit το λεπτό το μολύβι, πάντα ξεχνάω πώς το λένε. Θα ξέρετε όλοι γιατί είναι best seller στην Ελλάδα. Και πολύ σπάνια θα βάλω κάτι άλλο στην ρουτίνα μου γιατί είμαι περίεργη με τα φρύδια μου. Όσον αφορά το βάψιμο, ξαναλέω. Λοιπόν, αυτό εδώ έχει μπει στη ρουτίνα μου. Έχει καταργήσει όλα τα υπόλοιπα γιατί δεν έχω χρόνο αυτή τη στιγμή για την brow και για πινέλα. Οπότε πάμε αυτόματα στα μολύβια. Και νομίζω ότι το αγαπάω ένα τσικ παραπάνω από τις Benefit, συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι το μηχανικό του το στυλό τόσο λεπτό και τόσο βουτυρένιο. Θα κάνω zoom. Είναι λοιπόν τόσο λεπτό και τόσο βουτυρένιο όσο πρέπει. Δεν χαλάει πάρα πολύ ποσότητα, δεν σπάει όταν το πιέζεις, δεν χρειάζεται και ιδιαίτερα πολύ πίεση, έχει πάρα πολύ ωραία απόχρωση, δεν ξεραίνεται, γιατί θέλω να σας πω δυστυχώς ότι και της Benefit το στυλό και της Anastasia, όσο το χρησιμοποιείς αρχίζει και ξεραίνεται αυτό το πολύ λεπτό στυλό. Και παιδιά, δεν είμαστε για να πετάμε 30 ευρώ από το παράθυρο, τέλος πάντων. Αυτό όμως που το κάνει τόσο διαφορετικό το συγκεκριμένο το προϊόν είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ένα μαρκαδωράκι, το οποίο είναι τόσο λεπτό σαν τριχούλα και δεν βάφει πάρα πολύ έντονα, αλλά βάφει όσο έντονα θα το ήθελες για να κάνεις τις ψεύτικες τρίχες εδώ μπροστά να φαίνονται αληθινές. Αν είχε πάρα πολύ ιδιαίτερο pigment και πάρα πολύ ποσότητα στο pigment, αυτά εδώ πέρα θα φαινόντουσαν πάρα πολύ ψεύτικα. Καλά, στα δικά μου τα φρύδια φαίνονται όλα ψεύτικα γιατί δεν έχω πολύ φρύδιο, οπότε τα βάφω έντονα. Αλλά θέλω να σου πω ότι με αυτό εδώ πέρα το μπροστινό μπορείς να βάψεις πάρα πολύ ωραίες τριχούλες ή να βάψεις κάποια κενά χωρίς να φαίνονται πάρα πολύ έντονα. Είναι ίσως το πιο ωραίο προϊόν φρυδιών της Urban Decay έως τώρα και πραγματικά από τα καλύτερα που έχω δοκιμάσει εγώ γενικότερα στην ζωή μου. Μπράβο. Ήρθε η στιγμή εννοείται να μιλήσουμε και για δύο δικά μου προϊόντα τα οποία λανσαρίστηκαν μία μέρα πριν γεννήσω, οπότε δεν είχα την ευκαιρία να βγω να μιλήσω σε κάποιο βίντεο δημόσια για αυτά. Μάλλον όχι, το προηγούμενο ή το προπροηγούμενο βίντεο που θα είδατε μιλάω για αυτά ήδη.
Μιλάμε για την κόλλα αρχικά, για την κόλλα μου. Αρχικά να σας πω ότι μου πήρε πάνω από ένα χρόνο να βγάλω κόλλα, γιατί δεν θέλω να κάνω κάτι βιαστικά. Ό,τι θα βγει εκεί πέρα να λανσαριστεί, θα έχει δοκιμαστεί από μένα, θα έχει δουλευτεί προσωπικά από μένα και ας είμαι και μακριά. Έχω ανθρώπους στην Κίνα με τους οποίους μιλάω καθημερινά, έχω μεσολαβητές. Γίνεται ένας χαμός από mail, ένας χαμός από πακέτα με το που βγάζουμε κάτι, μου το στέλνουν να το δοκιμάσω. Περνάνε 2-3 εβδομάδες, το δοκιμάζω. Αν δεν μου αρέσει κάτι, στέλνω το review μου, το αλλάζουν και πάει λέγοντας. Τον Οκτώβριο, μάλιστα, μαζί με το Κατερινιό, την κόρη μου, θα ταξιδέψουμε ένα μήνα στην Κίνα, γιατί κάτι έρχεται. Όχι σε καλλιτικά, γιατί τα καλλιτικά που πρόκειται να βγάλω δεν θα γίνουν στην Κίνα, δεν θα φτιαχτούν στην Κίνα. Όχι γιατί έχει κάτι η Κίνα, αλλά γιατί ψάχνω κάτι εδώ στην Ευρώπη για να μπορεί να είναι πιο κοντά η όλη δουλειά, να γίνεται πιο γρήγορα και να μπορώ να ταξιδεύω και πιο εύκολα εκεί να δοκιμάζω τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό είναι πολύ μακρύ ακόμα. Ας μιλήσουμε για αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Η κόλλα μου λοιπόν έχει δύο συστατικά μόνο βασικά, τα οποία εννοείται όταν τα αγοράζετε εσείς αναγράφονται. Εγώ έχω τώρα μόνο το δείγμα. Είναι μία κόλλα η οποία αρχικά έχει ένα λίγο ιδιαίτερο applicator. Έχει μέσα DoFoot Applicator. Γιατί? Γιατί σε βοηθάει πάρα πολύ εύκολα στο άπλωμα για να μπορείς να ελέγξεις την ποσότητα. Δεν είναι το πινέλο. Ενώ με αυτό εδώ πέρα, επειδή είναι σαν μαξιλαράκι, βάζεις όση ποσότητα θέλεις εσύ και μπορείς πραγματικά να το ελέγξεις λίγο καλύτερα κατ' εμέ, γιατί είχα δοκιμάσει και το πινέλο. Τα συστατικά είναι πάρα πολύ safe, εννοείται πως είναι δοκιμασμένα από μένα. Είναι συστατικά τα οποία τα βρίσκεται και σε άλλες πασίγνωστες κόλλες εκεί έξω. Εγώ όμως λίγο άλλαξα κάτι, γιατί πίστευα ότι έχει λίγο καλύτερη διάρκεια. Όσοι επαγγελματίες την έχετε δοκιμάσει, μου έχετε δώσει τα καλύτερα feedback. Η Βικτόρια, μία από τις πιο επαγγελματίες εκεί έξω, μου είπε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κόλλα, ότι έχει διάρκεια και πραγματικά έπαθε σοκ και δεν το περίμενε. Ο Ντεγιάνο, φίλος μου, μου είπε ότι είναι υπέροχη κόλλα. Και γενικότερα θέλω οι επαγγελματίες να μπορείτε να βασιστείτε στην κόλλα μου, γιατί ξέρω ότι δουλεύετε με νύφες. Οπότε έχουμε βγάλει και μια επαγγελματική προσφορά. Μπορείτε να μπείτε στα highlighted stories στο Gio Trevelli Lashes, που με τις αγορές σας στέλνουμε μια κόλλα. Μπείτε να δείτε τους όρους. Και γενικότερα δεν είναι ακριβή σαν κόλλα. Μπορείτε να μπείτε και στο site μου να τα δείτε όλα. Θα βάλω και link από κάτω. Πραγματικά αξίζει να την δοκιμάσετε, γιατί έχει πραγματικά διάρκεια. Εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργη με αυτά. Γιατί ξέρετε ότι τις βλεφαρίδες μου θέλω να τις φοράω όλη μέρα, μα όλη μέρα, να έχουν διάρκεια, να μην με ενοχλεί, να μην μου ερεθίζει το μάτι, γιατί έχω πρόβλημα με αυτό. Θα το ξέρετε άλλωστε αν με παρακολουθείτε καιρό. Και ούτε μου ερεθίζει το μάτι και έχει πραγματικά και τρομερή διάρκεια. Και δεν το λέω γιατί το έβγαλα εγώ. Πραγματικά δεν θα το έλεγα, γιατί μπορώ να ξεφτυλιστώ πολύ άνετα. Και πάμε και στα διαμάντια μου. Εννοείται πως έπρεπε να βάλω τα glitter μου στα tops. Αν δεν μπαίνεις στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Ναι, είμαι πάρα πολύ υπερήφανη για αυτό το προϊόν, γιατί ήθελα να είναι αρκετά universal. Να μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί και από make-up artist και από κόσμο ο οποίος αγαπάει το μακιγιάζ. Και για τα καρναβάλια, ρε παιδί μου, και για professional nail artists. Τα glitter μου λοιπόν είναι safe να χρησιμοποιηθούν στα μάτια, στα χείλη, στο πρόσωπο γενικότερα, στα μαλλιά, σε όλο σας το σώμα. Δεν προκαλούν αλλεργίες, εκτός και αν έχεις αλλεργίες στο glitter. Δεν το γνωρίζω αυτό. Κοίταξε το. Και εννοείται είναι safe και για τα νύχια. Αν μπείτε στο Instagram, ξαναλέω, του Gio Trevelli Lashes, θα δείτε ότι έχει χρησιμοποιηθεί και από professional nail artists και από μακιγιέρ και από influencers και από πάρα πολύ κόσμο. Έχω βγάλει 41 αποχρώσεις, ναι, θα λανσαριστούν πάρα πολύ σύντομα, σε 2 εβδομάδες για την ακρίβεια, άλλες 13. Έχω chunky glitter, έχω πολύ fine glitter και έχω και το απλό το glitter. Το fine το glitter είναι σαν pigment χρώμα με λίγο glitter. Το απλό το glitter είναι το κλασικό το glitter που γνωρίζουμε όλοι. Και το chunky είναι το glitter το οποίο έχει και λεπτό glitter και πιο παχύ glitter μέσα και κόκκους και κάποια σχήματα, αστεράκια κλπ. Τα chunky δεν είναι τόσο πολλά, τώρα θα φέρω και άλλα chunky. Έχω duochrome glitter και έχω και hollow glitter, το οποίο είναι υπέροχο, πρέπει να το δοκιμάσετε. Πρέπει πραγματικά να τα δείτε, τα glitter μου είναι τέλεια. Σας βάζω και φωτογραφίες εδώ πέρα και ξαναλέω, μπείτε και στο Instagram το feed. Αξίζει να το δοκιμάσετε. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς λίγη λάμψη και χωρίς λίγο glitter? Η ζωή είναι ωραία, ρε παιδιά, γι' αυτό και όλες λάνσαρα glitter. Ξέρω ότι γενικά έχω μια τάση στην υπερβολή στο μακιγιάζ μου, ειδικά στις φωτογραφίες μου στο Instagram, αλλά ήθελα να βγάλω κάτι το οποίο είμαι εγώ. Και νομίζω ότι το glitter είμαι εγώ. Να σημειώσουμε ότι έχω επαγγελματική έκπτωση και στα glitter και στις βλεφαρίδες και στις κόλλες και στα πάντα. Μπορείτε να δείτε όλους τους όρους και στο site μας αλλά και στο Instagram, στα highlighted stories το αναγράφουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορείτε απλά να κάνετε μια τηλεφωνική παραγγελία για να μπορούμε να το ελέγχουμε πιο απλά. Το τηλέφωνο μας στο geodrevelli.gr θα αλλάξει σύντομα, αλλά θα ενημερωθεί και το website και το Instagram. Όσοι δηλαδή έχετε το παλιό τηλέφωνο, να ξέρετε ότι σύντομα θα αλλάξει το τηλέφωνο, γιατί αλλάζουμε και την έδρα μας. Οπότε
θα μπορείτε να κάνετε τηλεφωνικές σας παραγγελίες, αλλά θα πρέπει να μας έχετε στείλει είτε με mail είτε με Instagram κάποιο αποδεικτικό ότι είστε επαγγελματίας. Προχωράω λοιπόν, γιατί μακρολόγησα πάρα πολύ, αλλά είμαι πολύ excited όταν μιλάω για τα δικά μου τα προϊόντα. Και σιγά σιγά, συγγνώμη να πιάσω το καλάθι, φτάνουμε σε ένα τέλος με τα tops. Τα flops δεν είναι ευτυχώς πάρα πολλά, δεν ξόδεψα πάρα πολλά λεφτά άδικα. Κάποια μου τα στείλανε κιόλας δώρο βέβαια. Θέλω να μιλήσω για κάποια προϊόντα της NYX και είναι αυτά εδώ τα μηχανικά, τα στυλό. Είναι τα Off Tropic Pro Liner, τα οποία η αδερφή μου μάλιστα τα είδε πρώτη και είπε ότι είναι αυτά να τα αγοράσουμε, να τα δούμε μάλλον. Είναι κάποια μηχανικά στυλό τα οποία κοστίζουν γύρω στα 4 ευρώ, μολύβια ματιών τέλος πάντων, τα οποία κάνουν και για liner. Έχω πολλά τέτοια και από LA Girl και από Linda Halbrook και από πολλές εταιρείες. Πραγματικά θα πω ψέματα αν δεν σας πω ότι είναι τα καλύτερα που έχω δοκιμάσει μέχρι τώρα από θέμα pigment, από θέμα διάρκειας και από το πώς γράφουν. Και τις Linda Halbert είναι τρομερά, αλλά έχουν και γύρω στα 15 ευρώ διαφορά στην τιμή, έτσι. Γύρω στα 12-15 ευρώ. Αυτό νομίζω κόστησε 4 ευρώ και 50 λεπτά. Έχει πολλά περισσότερα χρώματα. Εγώ αγόρασα πορτοκαλί, κίτρινο, τυρκουάζ, μπλε και πράσινο. Νομίζω έχει και φούξ και κόκκινο και μοβ. Θα πάω να τα πάρω και εκείνα γιατί είναι υπέροχα. Σας βάζω εδώ μια φωτογραφία από ένα μακιγιάζ καρναβαλίστικο αρκετά που έκανα πρόσφατα και σας βάζω και το βίντεο εδώ πέρα αν θέλετε να το δείτε. Ήταν πρώτον εντυπώσεων, όχι δεν είναι tutorial για να βγείτε έτσι έξω, μην τρομάζετε. Αυτό το τυρκουάζ μου έκλειψε την καρδιά. Το χρησιμοποίησα σαν βάση για μια σκιά, το χρησιμοποίησα σαν eyeliner πάνω από μεταλλιζέ σκιά και πάνω από glitter, δικό μου glitter, και έγραψε. Έπαθα σοκ. Το κίτρινο είναι εκτυφλωτικό κίτρινο μέσα στην υγρή γραμμή του ματιού μου. Το πορτοκαλί έγραψε τέλεια. Γενικότερα γράφουν τέλεια και δεν το περίμενα. Είναι τέλεια. Είναι βουτυρένια. Γράφουν τέλεια, είναι φτηνά, έχουν διάρκεια και γράφουν και πάνω από μεταλλιζέ και glitter σκιές. Τι άλλο να πω. Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Κάνουν τη δουλειά τους τέλεια. Τρέξτε να τα πάρετε. Στα χείλη μου αυτή τη στιγμή φοράω το NYX Candy Slick, το Glowy Lip Color, και αυτό είναι το Sugar Coated Kiss. Είναι ένα gloss το οποίο είναι λίγο πιο παχύ, αλλά έχει μέσα pigment. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι καθημερινό. Είναι, τέλος πάντων, μπορείτε να το φορέσετε και στην καθημερινότητά σας και βλέπετε και σχεδόν χωρίς καθόλου μακιγιάζ. Έχει πάρα πολύ ωραία φρουτένια μυρωδιά. Μπορεί να έγινε καρναβάλι τώρα. Και μόλις στεγνώνει τέλος πάντων, έχει έτσι μια πουδρένια αίσθηση, η οποία όμως αφήνει το χρώμα πάνω. Είναι πάρα πολύ ωραία, μου αρέσουν γενικότερα εμένα τα gloss ή αυτά τα λίγο πιο ενυδατικά προϊόντα για τα χείλη. Οπότε ψηφίζω αυτό εδώ πέρα να το αγοράσετε, γιατί είναι wearable σε καθημερινή, στην καθημερινότητά σου. Μπορείς να το βάλεις και βράδυ με ένα λίγο πιο smoky look. Είναι πιστεύω πάρα πολύ ωραίο για πολλές επιδερμίδες και για πολλά χρώματα. Γι' αυτό διάλεξα και το συγκεκριμένο το χρώμα, για άλλα δεν μπορώ να σας μιλήσω, τα έχω δοκιμάσει, αλλά αυτό εδώ είναι το αγαπημένο μου, γιατί πιστεύω ότι ταιριάζει και στις μελαχρινές και στις ξανθές και φοριέται σε καθημερινή βάση, είναι λίγο πιο ενυδατικό για τα χείλη σου και έχει πολύ ωραίο pigment. Και προχωράμε και σε ένα τελευταίο συνδυασμό χιλιών. Θέλω να μιλήσω για τα Lip Liner της Cascade of Colors που το έχω κάνει και στο παρελθόν. Είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ οικονομικά. Τα βρίσκεται στο makeupforpro.gr, στο Instagram προς το παρόν. Νομίζω όμως ότι υπάρχει και ιστοσελίδα, θα το βάλω από κάτω. Δεν είμαι σίγουρη. Εγώ τα παίρνω από το, από το makeupforpro.gr και σε PR συνήθως. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω ότι είναι τόσο οικονομικά και τόσο έντονη η απόδοση των χρωμάτων τους. Δηλαδή γράφουν υπέροχα. Είναι πραγματικά τα κανονικά τα μολύβια, ξύνονται δηλαδή, αλλά ελέγχονται πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι πολύ σκληρά, δεν είναι πολύ μαλακά, δεν μπορείς να κάνεις δηλαδή βλακεία εάν δεν είσαι επαγγελματίας όταν βάφεις τα χείλη σου, γιατί βάφουν όσο πρέπει. Ενώ έχουν πάρα πολύ έντονη απόδοση στα χείλη, δεν είναι τόσο βουτυρένια ώστε να σου ξεφύγει λίγο, αλλά δεν είναι και τόσο σκληρά ώστε να μην βάψουν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ γιατί τα lip liner είναι κάτι κακά τα ψέματα, το οποίο μπορείς να τα βρεις και οικονομικά. Δεν χρειάζεται να δώσεις δηλαδή 18 και 20 ευρώ για να πάρεις ένα lip liner. Και εδώ είσαι πραγματικά στο σημείο που πρέπει να είσαι, γιατί έχει πάρα πολλά χρώματα, πολύ ωραία nude, πολύ ωραία σκούρα, πολύ έντονα χρώματα. Έχει ένα υπέροχο πορτοκαλί το οποίο μου αρέσει να φοράω πολύ συχνά. Έχει και κάποια τα οποία έχουν και ένα μεταλλιζέ φινίρισμα, οπότε ρίξε μια ματιά. Αλλά αυτό το 317 μου έχει κλέψει την καρδιά, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ με το επόμενο προϊόν που θέλω να σας δείξω. Είναι της Laura Mercier το Velour Extreme Matte Lipstick στην απόχρωση Havana. Είναι ένα ιδιαίτερο φούξ, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο fan με τα φούξ. Θα σας βάλω και εδώ μια φωτογραφία για να το δείτε φορεμένο. Είναι αυτός εδώ ο συνδυασμός, ο οποίος είναι σχεδόν ίδιος. Ίσως είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμο το lip liner, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Αυτό που συμβαίνει με αυτό το Havana, το Velour Extreme Matte Lipstick, είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο στην χρήση. Είναι ουσιαστικά μηχανικό, χοντρό, jumbo pencil να το πω, για τα χείλη, το οποίο όμως είναι matte, στεχνώνει matte, δεν ξέρει τα χείλη και έχει και διάρκεια. Τα κάνει δηλαδή όλα σαν ένα κανονικό κραγιόν. Ουσιαστικά ένα κανονικό κραγιόν το οποίο απλά
είναι σε μορφή jumbo pen. Έχει πολύ ωραία έντονη διάρκεια, έντονη απόδοση και διάρκεια. Οπότε είναι ένα πολύ ωραίο κραγιόν για την άνοιξη και το καλοκαίρι, αν με ρωτάτε. Και έχει και άλλες πολύ έντονες εκτυφλωτικές αποχρώσεις, κάτι κοραλί, κάτι πορτοκαλί. Το πορτοκαλί το έχω βάλει και στο βίντεο που σας είχα βάλει εδώ πάνω πριν, πρώτων εντυπώσεων, το καρναβαλίστικο. Και μου αρέσει και εκείνο εξίσου πολύ, αλλά αυτό εδώ πέρα μου αρέσει ένα τσικ παραπάνω, γιατί είναι και μια απόχρωση την οποία μου αρέσει να φοράω. Χριστέ μου, ανάσα δεν πήρα και τελείωσαν τα tops. Θα μπορούσα να βάλω άλλα τόσα, αλλά θέλω να σιγουρευτώ 100% και θα τα δείτε μάλλον στο επόμενο βίντεο, γιατί δοκιμάζω πολλά το τελευταίο διάστημα. Και ας έχω μωρό, ναι, τα φοράω μες στο σπίτι, μην με κοιτάς, έτσι δεν είμαι τρελή. Λοιπόν, φτάνουμε στα flops. Ξέρω, μάλλον έχει φτάσει 40 λεπτά αυτό το βίντεο. Ξέρω όμως ότι κατά βάθος το απολαμβάνεις. Πάμε στα flops, τα οποία δεν είναι τόσο μα τόσα πολλά. Κι όμως κλαίω τα λεφτά μου, γιατί τα περισσότερα πέρα από δύο, τα αγόρασα μόνη μου. Καλά, δεν έχει σημασία. Αυτό ξέρετε ότι γενικότερα το κάνω μέσα από την καρδιά μου. Θα μιλήσω για ένα το οποίο είναι επίκαιρο σχετικά. Σπάνια μπαίνει κάτι από τον συγκεκριμένο άνθρωπο στο δικό μου τα flops, γιατί τον αγαπώ και αγαπώ και τα προϊόντα του. Αυτό όμως ήταν μια συνεργασία, άτυχη για μένα. Είναι του Jeffree Star και της Morphe το set πινέλων, το οποίο κατά τα άλλα είναι σε πάρα πολύ ωραίο packaging. Έρχεται σε αυτό το πολύ ωραίο τσαντάκι, το οποίο είναι χρήσιμο. Θα βάλω εγώ άλλα πινέλα μέσα για το ταξίδι μου. Και επίσης και τα ίδια τα πινέλα είναι πάρα πολύ ωραία αν τα δεις έτσι. Έχουν πολύ ωραία συσκευασία, ιδιαίτερη, ok, πολύ ωραίο γενικότερα το όλο το στήσιμο, αλλά πρώτον, του προσώπου είναι πάρα πολύ πλαστικά, μου θυμίζουν παιδικά πινέλα. Πέρα από αυτό, τα έπλυνα μία φορά και ξέβαψε το ροζ και έχει αρχίσει και γίνεται λίγο σωμόν. Δεύτερον, δεν μπλένονται σωστά. Αυτό εδώ πέρα του foundation πραγματικά πρέπει να το έτριψα με όλα τα προϊόντα, ακόμα και τη Beauty Blender το σαπούνι, το οποίο είναι πανάκριβο και καθαρίζει τα πάντα, και δεν καθάρισαν ποτέ. Αλλά αφαιρούσαν απλά το ροζ από το πινέλο. Και δεν μ' αρέσει που είναι και τόσο πλαστικούλα. Πάμε παρακάτω. Τα πινέλα των ματιών, να σημειώσουμε ότι έχει μέσα 3, 6, 7 πινέλα, εκτός και αν έχω χάσει κάποιο στον δρόμο, τέλος πάντων, και των φρυδιών πλαστικούρα. Τα πινέλα αυτά τα έπλαινα μία μόνο φορά και ξέρω να πλένω πινέλα. Έχω πάρα πολλά από ό,τι βλέπετε και εδώ και τα πλένω σχεδόν σε καθημερινή χρήση, γιατί έχω μία τρέλα με την καθαριότητα και δεν έχουν πάθει τίποτα. Και τη Morphe μάλιστα. Οπότε μάλλον κάτι πήγε λάθος εδώ. Δείτε λίγο πώς γίναν μετά από μία φορά πλήσιμο και τα πλένω όπως πλένω πάντα όλα μου τα πινέλα. Δείτε λίγο εδώ κατάσταση. Έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά, έχουν πληθεί μία φορά. Όχι ρε φίλε μου, νομίζω ότι τα πλήρωσα 50 ευρώ. 50 ευρώ για 7 πινέλα, εκ των οποίων τα 4 είναι σχέτη πλαστικούρα. Ναι, οκ, το γνωρίζω ότι πληρώνεις μόνο το όνομα του Jeffree και γι' αυτό εγώ σου λέω στη συγκεκριμένη περίπτωση να κρατήσεις τα λεφτά σου για τις πολύ ωραίες παλέτες που βγάζει ο Jeffree, για παράδειγμα. Είναι για ένα πολύ ωραίο σετ πινέλων διαφορετικού τύπου της Morphe. Όχι όμως γι' αυτό εδώ πέρα. Λυπάμαι. Πάμε σε άλλο ένα flop και αυτό είναι πινέλο και αυτό όμως είναι λίγο καλύτερο από το set που σας έδειξα. Ωστόσο είναι από τα πολύ πολύ λίγα προϊόντα της Fenty Beauty τα οποία δεν μου αρέσουν. Είναι όμως εδώ οι απόψεις δίστανται. Στην αδερφή μου ας πούμε που το δοκίμασε, εσύ το δοκίμασε Μαρία ή Λίζα? Ναι, άρεσε πάρα πολύ και η υφή και τα πάντα. Είναι της Fenty Beauty το setting πινέλο το 170. Είναι πλαστικό. Δεν θέλω να σας πω, ξέρετε, αρχικά να μην σας πω ψέματα, δεν είμαι άνθρωπος και το λέω, δεν ντρέπομαι γι' αυτό, μάλλον μπορεί και να ντρέπομαι λίγο γι' αυτό, ωστόσο δεν το κρύβω, δεν μ' αρέσουν γενικότερα οι άνθρωποι που κρύβονται, okay, να είμαστε εδώ για τις πράξεις μας. Δεν είμαι άνθρωπος που θα πω ότι είμαι κανάλι το οποίο δοκιμάζει μόνο και χρησιμοποιεί μόνο cruelty free προϊόντα, όχι, δεν είμαι από αυτούς. Δεν θέλω να κρυφτώ πίσω το δάχτυλό μου. Χαίρομαι πάρα πολύ για τους ανθρώπους που το κάνουν, θα προσπαθήσω στο μέλλον μάλλον να το κάνω και εγώ. Οι βλεφαρίδες μου ωστόσο είναι cruelty free, αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά δεν θα πω ότι δεν θα χρησιμοποιώ NARS από εδώ και πέρα, γιατί η NARS πια δεν είναι cruelty free. Κακός βέβαια. Οκ. Okay. Τέλος πάντων, άλλο κομμάτι αυτό. Πιστεύω ότι κάποια πινέλα ματιών, καλός ή κακός, αν είναι φυσική η τρίχα, λειτουργούν καλύτερα. Προσώπου κάποια, αν είναι συνθετική η τρίχα, λειτουργεί καλύτερα. Ωστόσο, ό,τι έχει να κάνει με πούδρα και με ματ, είμαι της άποψης ότι αν είναι αληθινή φυσική η τρίχα, είναι καλύτερη. Αυτό όμως είναι άλλο κεφάλαιο. Ξέρω ότι θα φάω πολύ κράξιμο από κάτω τώρα γι' αυτό. Ωστόσο, σας ξαναλέω, δεν κρύβομαι πίσω το δάχτυλό μου. Εδώ τώρα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνθετική τρίχα. Πολύ καλή. Δηλαδή, κάποια άλλα πινέλα της μου αρέσουν πολύ. Αυτό το 170 όμως δεν σετάρει, ρε παιδιά, το πρόσωπό μου. Δεν μπορεί να πιάσει καμία πούδρα μου καλά, ούτε και την ίδια την butter, την πούδρα την ίδια τη δικιά της. Δεν πιάνει καλά. Νιώθω ότι δεν μπορεί η τρίχα η συγκεκριμένη να πιάσει καλά το προϊόν, με καταλαβαίνετε.
Μα καταλαβαίνετε μάλλον. Αυτό είναι όλο. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν αυτό το τόσο όμορφο και sleek πινέλο με την τόσο ωραία συσκευασία και το τόσο ωραίο χρώμα μπαίνει στα φλόπ. Γιατί μπορεί να είναι ωραίο, αλλά δεν το πήραμε. Μάλλον δεν μου το στείλανε για να το βλέπω, μου το στείλανε για να το χρησιμοποιώ. Και δυστυχώς δεν κάνει για μένα. Τώρα θέλω να μιλήσω για μάλλον το πιο άχρηστο σφουγγάρι που ποτέ έφτασε στην δική μου τη συλλογή. Sorry. Είναι αυτό εδώ πέρα τη Laura Mercier που το κρατάω από τη μέρα που μου το στείλανε μόνο και μόνο δίπλα στον κάδο των σκουπιδιών γιατί θέλω να το πετάξω. Αλλά το κρατάω μόνο και μόνο για αυτό το βίντεο. Είναι ένα σφουγγάρι το οποίο μου θυμίζει σφουγγάρι από αυτά τα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Αυτά που καθαρίζουμε το αυτοκίνητο, τα πολύ τα χοντρά, τα πολύ σκληρά. Είτε το έβρεξα, είτε δεν το έβρεξα. Ό,τι και να έκανα, είναι ένα σκληρό σφουγγάρι το οποίο έχει ένα περίεργο σχήμα. Καταλαβαίνω, νομίζω ότι ήταν για να αγκαλιάζεις κάπου εδώ ακριβώς το cheekbone. Τέλος πάντων. Εγώ δεν βρήκα τη χρήση του, λυπάμαι πάρα μα πάρα πολύ. Είναι απλά ένα σκληρό πράγμα το οποίο μεταλλιπόρησε στη χρήση. Ναι. Και κάνει και ήχο όταν πέφτει κάτω. Τόσο σκληρό είναι. Προχωράω με την σναπσκάρα της Maybelline. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει κάνει η Gigi Hadid σε αυτό εδώ το διαφημιστικό που οι κυκλοφαρίδες φτάνουν στον ουρανό. Μάλλον Photoshop, γιατί πίστεψέ με, το συγκεκριμένο πράγμα δεν κάνει απολύτως τίποτα πέρα από το να βρέχει με μαύρη μπογιά τις βλεφαρίδες σου, να λερώνεσαι από κάτω και ναι, αυτά είναι όλα. Σναπσκάρα. Ίσως. Μασκάρα, όχι. Τελευταίο προϊόν στην συλλογή μου, κάποιοι θα το περιμένετε αν προσέξατε καλά κάποια βίντεο που είχα γυρίσει και κάποιοι άλλοι ίσως και όχι, κάποιοι άλλοι όμως περιμένετε σίγουρα να ακούσετε ένα review για το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι το Infallible More Than Concealer της L'Oréal, από την ίδια σειρά που έβαλα το foundation στα tops. Αυτό το concealer δεν έχει καμία σχέση με το foundation, την πρώτη φορά που το έβαλα είπα wow, είναι τέλειο. Τη δεύτερη φορά λοιπόν το φοράω στο βίντεο με την Yuli που σας βάζω εδώ πάνω. Μου γράφατε όλοι από κάτω, τι είναι αυτό το κονσίλερ που φοράς, γιατί φαίνεσαι τόσο cakey, γιατί φαίνεσαι τόσο γριά ή σήμερα δεν είναι ωραίο το πρόσωπό σου, το πρόσεξα και μόνη μου. Αυτό συνέβησε και την τρίτη φορά και την τέταρτη φορά, αυτό συνέβησε ακόμα και όταν γέννησα που άρχισα να το χρησιμοποιώ, να το δοκιμάζω. Πολύ απλά είναι cakey, δεν μπλεντάρεται καλά, φαίνεται να κάθεται πάντα πάνω στο δέρμα μου και όχι να απορροφάτε και να γίνεται ένα με το υπόλοιπο μακιγιάς και το υπόλοιπο πρόσωπό μου και γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν πρέπει δυστυχώς να μπει στα flops. Είναι πάρα πολύ παχύ για μένα, ήλπιζε να δουλέψει. Δεν δούλεψε όμως, λυπάμαι πάρα πολύ, ωστόσο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο, είναι μεγάλη συσκευασία. Έχει χοντρό doe-foot applicator τύπου Tarte και Makeup Revolution, η απόχρωσή του είναι 327 cashmere, δίνει φωτεινότητα, αλλά δεν μου αρέσει το προϊόν σαν υφή γενικότερα. Πάλι δεν πήρα ανάσα Χριστέ μου και έφτασε όμως αυτό το βίντεο σε ένα τέλος και είμαι σίγουρη ότι είναι 40 λεπτά, αλλά είμαι σίγουρη ότι το απολαμβάνεις γιατί είμαι σίγουρη ότι σου λείπω και εμένα μου λείψει πάρα πολύ. Ελπίζω λοιπόν να σε βοήθησα στις μελλοντικές σου αγορές. Ελπίζω να μην σε απογοήτευσα αν είδες κάποια προϊόντα στα tops μου τα οποία τα παρήγγειλες ή τα οποία τα έχεις και σου αρέσουν. Δεν θέλω ποτέ να προσβάλλω κανέναν, είναι πάντα η προσωπική μου άποψη. Ελπίζω τέλος πάντων να σε έκανα να πας να αγοράσεις κάτι ή να σε επιβεβαίωσα σε κάτι που αγόρασες ή πολύ απλά να σε διασκέδασα ρε παιδί μου για αυτά τα 40, 45, 50 λεπτά που έκατσες εδώ μαζί μου. Λοιπόν, αυτά ήταν τα tops and flops. Αν έχεις κάποιο προϊόν από κάτω ή αν έχεις δοκιμάσει κάποιο ή αν θες να δοκιμάσεις κάποιο ή αν θες τέλος πάντων να μου πεις κάτι, γράψε στο κουτάκι της περιγραφής. Μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe στο κανάλι μου αν δεν έχεις κάνει subscribe ακόμα και πάτα και το καμπανάκι να σου έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω κάτι καινούριο γιατί δεν είναι πια τόσο συχνά όσο ήταν παλιά, αλλά το δουλεύουμε. Σας αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ, ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο.